διότι η πορεία έλεγον η ψυχή να ευρίσκεται σε συνεχή κατάνοιξη, να μάθουν δια ποια αιτία δακρύζει τόσο πολύ και μάλλον τον εμπόδιζον, διότι του έλεγον κοκκινίζομεν από εντροπή όταν σε βλέπουν και πολλοί από εμάς ούτε να φάβουν δεν μπορούν. Εκείνος τότε υπήνται προς αυτούς, δεν θέλετε λοιπόν να κλάψω αδελφοί μου, όταν βλέπω να εμπειρετούν άγιοι των οποίων η σκόνη ακόμη των ποδιών έχει μεγάλη αξία, ενώ διεμέ δεν είμαι άξιος καθόλου, δεν πρέπει λοιπόν να πενθώ. Είπατε μου, αξίζω εγώ ο θεατρίνος να υπηρετούμε από τιού τους Αγίους, πώς με καταπεί και εμέ η γη. Πενθώ λοιπόν από αδελφοί μου, διότι φοβούμαι καθημερινών μήπως με καταπεί και εμέ η γη, όπως τον Δαθάν και Αβυρών, και επιχείρησαν με σκέψεις πονηράς και ακάθαρτα χέρια να θυμιάσουν εις τα Άγια, και φοβούμαι διότι ενώ έχω γνωρίσει τόσα πράγματα εν τούσης αμελώ την ψυχική μου σωτηρία, δι' αυτό και δεν εντρέπομαι και κλαίω, διότι γνωρίζω τα σπολάς μου αμαρτίας, δια τούτο και αν ακόμη την ψυχή μου έδιδα, τίποτε το παράξενο δεν θα έπρατον. Επειδή λοιπόν ο Σιλβανός ηγονίζεται τόσο καλός και επί αρκετών χρόνων ο Άγιος Παχώμιος διακήρυξε μία ημέρα ενώπιον όλων τα εξής. Αδελφοί, διακηρύσω ενώπιον του Θεού ότι από τότε που ιδρύθη αυτό το κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους ανθρώπους, τους αδελφούς που μένουν μαζί μου, να με εμιμήθη εκτός από έναν. Αδελφοί, διακήρυσω ενώπιον του Θεού ότι από τότε που ιδρύθη αυτό το κοινόβιο δεν γνωρίζω κανέναν από όλους τους αδελφούς που μένουν μαζί μου, και να με εμιμήθη εκτός από έναν. Όταν ήκουσαν αυτά οι αδελφοί, άλλοι μεν νόμιζαν ότι εννοεί τον Θεόδωρον, άλλοι τον Πετρώνιον, άλλοι πάλι τον Ορσίνιον. Όταν ο Θεόδωρος έλαβε το θάρρος να ρωτήσει τον Μέγα Παχώμιον ποιον εννοεί, ο Μέγας δεν ήθελε να πει, επειδή εν τω μεταξύ σφοδρότερων επέμεναν και πάλι, αλλά και οι άλλοι μεγάλοι αδελφοί με τυπομονής παρεκάλουν να μάθουν ποιος είναι αυτός, απήντησε ενός εξής ο Μέγας Παχώμιος. Εάν εγνώριζα ότι εκείνος δια τον οποίον πρόκειται να αμελήσω είναι ενδεχόμενο να υπερηφανευτεί, όταν θα επενεθεί δεν θα τον εφανέρωνα. Αλλά επειδή γνωρίζω ότι όσον επενείται τόσο περισσότερο ταπεινώνεται με τη χάρη του Χριστού, δι' αυτό για να μιμηθείτε κι εσείς τον τρόπο του θα τον επενέσω χωρίς φόβον ενώπιον σας. Συ μεν λοιπόν Θεόδωρε και όσοι αγωνίζονται όπως εις αυτήν εδώ την μονήν, εδέσατε τον διάβολο και τον ερήψατε σαν σπουργίτη κάτω από τα πόδια σας, και καθημερινά με τη χάρη του Χριστού τον καταπατείτε εις το χώμα. Εάν όμως παραμελήσετε τους εαυτούς σας, υπάρχει φόβος να σηκωθεί κάτω από τα πόδια σας ο εχμαλωτισμένος διάβολος και να ορμήσει εναντίον σας. Ο αδελφός όμως Σιλβανός, τον οποίον προ λίγου χρόνου επρόκειτο να εκδιώξουμε από τη μονή μας λόγω της αμελίας του, αυτός τότε υπέταξε τελείως τον διάβολον και τον εξυφάνισε ώστε να μην μπορεί πλέον να φανεί πλησίον του, και στο τέλος με την υπερβολή της ταπεινοφροσύνης του τον κατενίξεν τελείως. Και εσείς μεν επειδή έχετε πράξει έργα αρετής στηρίζετε το θάρρος σας εις όσα μέχρι τώρα επράξατε, αυτός όμως όσον περισσότερο αγωνίζεται τόσον και παρουσιάζει εις όλους τον εαυτόν του περισσότερον αρχάριον, σκεπτόμενο συνεχώς με όλη του την ψυχή και την διάνοια ότι είναι αχρίος. Δι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δακρύζει και εύκολα, διότι και εύκολα σε εξευτελεί στον εαυτό του και δεν λογαριάζει τίποτα από όσα κατορθώματα εκτελεί ως σπουδαίων. Τίποτε δεν εξασθενεί τόσο πολύ τον διάβολο όσο η έμπρακτος ταπεινοφροσύνη που ασκείται με όλη τη δύναμη της ψυχής. Έτσι λοιπόν αγωνιζόμενος ο Σιλβανός, άλλα 8 έτη εκτός από τα 20 προηγούμενα, ετελείωσε τον δρόμο της ασκήσεως. Την αγιότητά του διακήρυξε νοώσιος, ο οποίος είπε και περί του θανάτου του ότι είδε πλήθος Αγίων Αγγέλων να παραλαμβάνει με χαρά μεγάλη την ψυχή του και να ανέρχονται προς τον ουρανό διά να την προσφέρουν ως θυσίαν εκλεκτήν εις τον Χριστό. Β. Εν το βίο της Αγίας Εγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική έλεγε όχι ότι τόσο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, ώστε ο διάβολος που μπορεί να μιμείται όλα σχεδόν τα αρετάς, αυτήν ούτε καν γνωρίζει καθόλου τι είναι. Δι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, επειδή γνωρίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ταπεινοφροσύνης, μας προστάζει να την στερεώσουμε επάνω μας, ώστε να είναι αναπόσπαστος από τον εαυτό μας και δι' αυτής να κρατώνται και να συσφίγγονται όλε άλλε αρετέ. Όπως ακριβώς είναι αδύνατο να κατασκευαστεί πλοίον χωρίς καρφιά, έτσι είναι αδιανόητο να σωθεί ο άνθρωπος χωρίς ταπεινοφροσύνη. Βλέπεις και την υμνολογία των τριών παιδών.
Πώς δηλαδή, ενώ δεν ανέφεραν και πολλοί τα σαλασαρετά απαριθμούν μαζί με τους υμνούντας τους ταπεινούς, χωρίς να αναφέρουν τους όφρονας ή ακτήμονας, αλλά και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πραγματοποιών την προς ημάς οικονομία, αυτήν την ταπεινοφροσύνη είναι φόρες. Μάθετε, λέγει από εμέ, ότι είμαι πράος και ταπεινός κατά την καρδία και θα έβρεπτε ανάπαυση στα ψυχά σας. Ματθαίου Γιώτα Α 29. Αρχή λοιπόν εισέ και σκοπός των αγαθών, ας είναι η ταπεινοφροσύνη. Γάμα εν το γεροντικό. Ένας εκ των πατέρων διηγήθη ότι κάποτε ένας φιλόπονος γέροντης στα κελία που εφορούσαν ένδυμα κατασκευασμένο από ψαθή. Αυτός λοιπόν κάποτε επισκέφθη τον Αβά Αμονά. Μόλις τον είδε ο Αβάς Αμονάς να φορεί την ψάθα ως ένδυμα, του είπε: «Αυτό δεν σε ωφέλει εις τίποτε». Εν συνεχεία ερώτησε τον Αβάν Αμονά: «Πάτερ, με ενοχλούν τρεις λογισμοί, συγκεκριμένως να γυρίζω εις τα σερήμους ή να φύγω εις ξένον τόπο όπου δεν με γνωρίζει κανείς ή να κλειστώ εις κελίον και να μην συναντήσω ποτέ κανέναν όπου να τρώγω κάθε δεύτερον ημέρα. Ποια εκ των τριών σκέψεων να προτιμήσω?» Εις τας ερωτήσεις αυτάς ο Αβάς Αμονάς απήντησε: «Καμία από τας τρεις αυτά σκέψεις δεν σε συμφέρει να πραγματοποιήσεις. Προτιμότεραν είναι, εάν θέλεις να με ακούσεις, να καθίσεις το κελί σου και να τρώγεις ο λίγον καθημερινός, να έχεις δε παντοτινό στην καρδία σου το λόγο του τελών. Λουκά Ιώτα Κάπα 13. Και έτσι θα μπορέσεις να σωθείς. Διότι ένας αδελφός ήρθε εις το όρον της φέρμης προς το μεγάλο γέροντα και του λέγει: «Αβά, τι να κάνω, διότι χάνεται η ψυχή μου. Δια τι τέκνον τον ερώτησε ο γέρον? Όταν ήμουν στον κόσμο, να απήντησε ο αδελφός, ενίστευον ευχαρίστως πολύ και αγρυπνούσε και αισθανόμουν πολύ κατάνοιξη και θερμόν ζήλο. Τώρα όμως δεν βλέπω κανένα αγαθόν στην ψυχή μου». Ο γέρον του απήντησε: «Πίστευσέ με, τέκνον, ότι όσα έκαμνες όταν ήσουν στον κόσμο δεν τα εδέχεται ο Θεός, διότι τα έκαμνες παρακινούμενος από την καινοδοξία και τον έπαινο των ανθρώπων, και γι' αυτό δεν σε επολέμει ο Σατανάς, διότι δεν τον έμελε να κόψει την προθυμία σου, επειδή από αυτήν θα δεν είχες καμία ωφέλεια. Τώρα όμως, επειδή σε βλέπει ότι εκλήθης υπό του Χριστού και είσαι στρατιώτης αυτού, εξήλθες δε εναντίον αυτού, δι' αυτό λοιπόν και ο Σατανάς οπλίστη εναντίον σου. Ωστόσο, εις τον Θεόν είναι αρεστός ο ένας ψαλμός, τον οποίον λέγεις με τα κατανήξεως, παρά οι χίλιοι που έλεγες στον κόσμο. Εδώ ο Θεός δέχεται τώρα ευχαρίστως την ολίγη νηστεία σου περισσότερο από την νηστεία των πολλών εβδομάδων που ενίστευες στον κόσμο. Τώρα καθόλου δεν νηστεύω», απήντησε ο αδελφός, «αλλά έχασα όλα τα αγαθά που είχαν στον κόσμο». «Είναι αρεστόν εισέ», απήντησε ο γέρον, «αυτό που έχεις. Μόνον υπομονή να κάνεις και είσαι καλός». Ο αδελφός όμως επέμενε και έλεγε: «Μα Αβά μου, χάνεται η ψυχή μου». Τότε ο γέροντας το απαντά: «Πίστευσέ με, αδελφέ, δεν ήθελα να σου το είπω, για να μην ζημιωθεί η σκέψη σου. Πλην όμως, επειδή βλέπω να σε έχει φέρει ο Σατανάς εις ραθυμίαν, σου το λέγω. Τότε λοιπόν νομίζεις ότι όταν ευρίσκεσαι εις τον κόσμο έκανες καλοσύνες και επολιτεύεσαι ο καλός? Είναι υπερηφάνεια, διότι έτσι ενόμιζε και ο Φαρισαίος όταν εκαυχάτω εις τον ναό και έχασεν όλα τα αγαθά. Τώρα δε πάλι το να νομίζεις ότι δεν κάνεις κανένα καλό, σου είναι αρεστόν, αδελφέ μου, για να σωθείς, επειδή αυτά είναι η ταπείνωση. Κατά αυτόν τον τρόπο, δια της ταπεινώσεις και της ελεηνολογίας του εαυτού του, εδικαιώθη ο τελώνης, αν και δεν είχε κάνει κανένα καλό». Λουκά Γιώτα Ήτα 14. Διότι ενώπιον του Θεού είναι περισσότερο να αρεστός ένας αμαρτωλός άνθρωπος και αμελής, που να αισθάνεται όμως συντριβήν καρδίας και ταπείνωση, από εκείνον που κάνει πολλά καλά πράξεις, που έχει όμως τη γνώμη ότι καθόρθωσε να επιτύχει εξ ολοκλήρου τα αγαθών. Από την διάφθηνη απάντηση του Αβά ωφελήθη πάρα πολύ ο αδελφός. Έλαβα λεμετάνιε στο γέροντα και του είπε: «Σήμερα, Αβά, εσώθη η ψυχή μου εξαιτία σου». 3. Ο Αβάς επιφάνειος έλεγε ότι η Χανανέα φωνάζει δυνατά και την ακούει ο Χριστός. Ματθαίου Γιώτα Ε 22. Εμωρωούσα προσέρχεται σιωπηλά και πενείται. Μαρθαίου Ε 25-33. Ο τελώνης δεν ανοίγει καθόλου το στόμα του και εισακούεται η προσευχή του προς τον Θεό. Ο Φαρισαίος κραυγάζει και κατακρίνεται. 4. Ρώτησαν κάποτε τον Αβά Λογκίνο: «Γέροντα, ποια αρετή είναι η μεγαλύτερη από όλα στα σάλα?» Συμπεραίνω, απάντησε ο Αβάς, ότι όπως η υπερηφάνεια είναι το μεγαλύτερο από όλα τα πάθη, αφού μπόρεσε να ρίψει μερικά όντα από τον ουρανό, εννοεί των νεοσφόρων και τους αγγέλους αυτού, τους οποίους ο Θεός εκρήμνησε από τον ουρανό δια την υπερηφάνειά του.
Κατά αναλογία και η ταπεινοφροσύνη είναι η μεγαλύτερα από όλα στα σαρατάς, διότι από αυτάς τα σκοτεινάς αβύσους έχει την δύναμη να αναβιβάσει επάνω έναν άνθρωπο, έστω και αν είναι αμαρτωλός, ως αν το διάβολο. Γι' αυτό και ο Κύριος καλοτυχίζει τους πτωχούς και το πνεύμα, δηλαδή τους ταπεινούς. Μαθαίου ε 3.5. Ο αβάς σαρμάτιος σαρματίας. Προτιμώ έναν άνθρωπο αμαρτωλό που αναγνωρίζει όμως ότι αμάρτησε και μετανοεί, από έναν άνθρωπο που δεν αμάρτησε και έχει γνώμη ότι τάχα είναι ενάρετος. 6. Εις κάποιαν πόλη έζει ένας επίσκοπος, ο οποίος από ενέργεια του Σατανά έπεσε στην πορνεία. Με το λίγας ημέρας έγινε σύναξη στην εκκλησία και χωρίς κανείς να γνωρίζει την αμαρτία του επισκόπου, εκείνος ενώπιον όλου του λαού ομολόγησε λέγον: «Εγώ έχω πέσει εις πορνείαν». Συγχρόνως με τους λόγους αυτούς έβγαλε το ομοφόριό του και το ετοποθέτησε επάνω στην Αγία Τράπεζα. «Δεν μπορώ πλέον», έλεγε, «να είμαι επίσκοπος». Κατόπιν αυτής της κοινής της ειλικρινούς εξομολογήσεως, όλος ο λαός κατελήφθη από συγκίνηση, με θρήνους ανέκραξε: «Η αμαρτία αυτή ας είναι επάνω μας, μόνο να μείνεις μη στην επισκοπή. Εάν θέλετε να μείνω μαζί σας», απήντησε ο επίσκοπος, «να κάνετε αυτό που θα σας είπω». Αμέσως τότε διέταξε να κλείσουν όλα οι θύρια του ναού, έπεσε με το πρόσωπο εις μία πλαϊνή θύρα και είπε προς τον λαό: «Δε θα είναι με το μέρος του Θεού όποιος την ώρα που εξέρχεται εκ του ναού δεν με πατήσει». Όλος ο λαός έκαμεν όπως του είπε ο επίσκοπος, τον επατούσαν δηλαδή προηγουμένως και κατόπιν εξήρχοντα. Ενώ δε εξήρχεται και ο τελευταίος οικούστη μία φωνή εκ του ουρανού να λέγει: «Συνεχώρησα εις τον επίσκοπο την αμαρτία του εξαιτίας της πολλής ταπεινώσεώς του». Εφτά είπεν ένας ιερός ασκητής: «Προτιμώ μία νύτα που θα τη συνοδεύει ταπεινοφροσύνη παρά μία νίκη με υπερηφάνεια». Οχτώ ένας γέρον είπε: «Πολλάς φοράς η ταπείνωση και χωρίς κόπους έσωσε πολλούς». Και αυτό το αποδεικνύουν ο Τελέωνης και ο Άσωτος Αιούς, οι οποίοι μόνον ολίγους λόγους είπων και εσώθησαν. 9. Είπε γέρον ότι οι πρώιμον πατέρες εισήλθον στη βασιλεία των ουρανών με την αυστηρότητα. Εμείς δε, εάν μπορέσουμε με την καλοσύνη, ας εισέλθουμε. Αν μπορέσουμε με κάτι καλοσύνη, ας εισέλθουμε δια της ταπεινοφροσύνης. 10. Ο αβάς Ισαΐας είπε: «Περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα έχουμε ανάγκη από ταπεινοφροσύνη. Ας είμεθα λοιπόν πάντοτε έτοιμοι δια ιονδήποτε λόγων που λέγομεν ή ακούμε, ή δια ιονδήποτε έργων που λέγομεν ή να λέγομεν συγχώρσω. Διότι με την ταπεινοφροσύνη αποτυγχάνουν όλα τα πονηρά έργα του διαβόλου». Από τον δεύτερο ευεργετινό υπόθεσης Ιώτα Ζήτα. Διάφοροι πρέφτες των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι προτρέπουν ημάς τους αδυνάτους να κάνουν υπομονή με υπερβολή, μας διδάσκουν την ταπείνωση. Α. Παλαδίου. Ο Μέγας Μακάριος ο Αλεξανδρινός δεν εξετέλεσε μόνο μία άσκηση αλλά διαφόρους. Εάν δηλαδή είκονε ότι κάποιος αγωνιστής πραγματοποιούσε μία άσκηση, εφρόντιζε όχι μόνο να την κατορθώσει αλλά και να την υπερβεί. Όταν λοιπόν έμαθε από κάποιον ότι τα Βενισιώτε τρώγουν καθόλου τη σαρακοστήν αμαγείρευτων φαγητών, επέβαλε στον εαυτό του να μην χρησιμοποιήσει φωτιά για φαγητών επί 7 έτη. Έτρωγε δε ομά λάχανα και αν έβρισκε καμία φορά κανένα βρεγμένον όσπρινο. 2. Κατόπιν πληροφορήθηκε από κάποιον άλλον ότι κάποιος γέροντας τρώγει μίαν μόνο λίτρα νάρτου. Τότε, αφού έσπασε το βουκέλατον που είχε, έβαλε ψωμί εις μία στάμνα, απεφάσισε να τρώει καθημερινώς τόσον όσον θα μπορούσε να βγάλει από μέσα το χέρι του. Μας διηγείται λοιπόν χαργεντιζόμενος ότι έπιανα περισσότερα κομμάτια. Δεν μπορούσα όμως να τα βγάλω επειδή το στόμιο της θάμνας ή το στενών. Διότι αυτός ο τελώνης, η αδυναμία της σαρκός δηλαδή, δεν με άφησε να μην τρώγω τελείως. 3. Έπειτα από άλλα 3 χρόνια επέβαλε στον εαυτό του αυτήν την αγκράτεια. Έτρωγε 4 έως 5 ουγγίες άρτου και έπινε το ανάλογο νερό. 4. Αυτός λοιπόν ο αδαμάντινος ασκητής αποφάσισε να νικήσει και τον ύπνο. Όπως δε διηγείται αργότερα, επί 24 ολόκληρα ημερόνυχτα δεν εισήλθε στο κελί του, αλλά παρέμεινε εις το ύπαιθρον, όπου ευλογίζεται από την υπερβολική ζέση της ημέρας
και επάγωνεν από το ψύχος της νυχτός για να νικήσει τον ύπνο. Εάν δεν αποφάσιζα γρήγορα, είπε, να εισέλθω κάτω από τη στέγη του κελίου μου, θα παραφρονούσα, διότι θα εξηραίνω το εγκέφαλός μου. Όσο λοιπόν μπορούσα, συνέχισε να λέγει, ενίκησα τον ύπνο. Υπετάγει πάλι στον ύπνο τόσο, όσο νύτο απολύτως απαραίτητος για την ανάγκη της φύσεως και χάρη αυτή της φυσικής ανάγκης, επέτρεψα στον εαυτό μου να κοιμάται λίγο. 5. Κάποτε αυτός ο Άγιος εκάθετο εις το κελί του και ένα κουνούπι τον ετσίπησε εις το πόδι του. Εκείνος επώνεσε και σκότωσε με το χέρι του το κουνούπι, αφού είχε χορτάσει με αίμα. Έπειτα, επειδή μετανόησε διότι εκδικήθηκε το κουνούπι που τον αδίκησε με το τσίμπημα, επέβαλε στον εαυτό του το εξής επιτίμιο. Έπήγε μέσα εις την Πανέρημον, όπου βρίσκονται τα έλη της Κήτης. Εκεί μεταστάσιμα βρωμόνερα, τα κουνούπια είναι μεγάλα σαν σφίγγες και μπορούν με τον κεντρίτον να τρυπήσουν ακόμη και τα δέρματα των αγριοχείρων. Εκεί λοιπόν παρέμεινε γυμνός επί ένα εξάμηνο και τόσο πολύ τον κατέφαλαν τα κουνούπια, ώστε εις ολόκληρον το σώμα του έβγαλε εξανθήματα ως σαν ρόζους χονδρά. Όταν δε επέστρεψαν στο κελί του, τόσο πολύ είχε παραμορφωθεί, ώστε δεν τον αναγνώριζαν ούτε εκείνοι που τον εγνώριζαν καλά. Ανεγνώριζαν δε τον Μέγα Μακάριον, όχι από το πρόσωπο, αλλά από την φωνή. Άλλοι πάλι που τον έβλεπαν και αγνοούσαν το γεγονός, νόμιζαν ότι είχε προσβληθεί από ελεφαντίαση. Τόσο μεγάλη καρτερία επέδειξε ο αθλητής του Χριστού. 6. Ο ίδιος αυτός Μακάριος, όταν επληροφορήθηκε για τους ταβενισιώτας ότι έχουν μεγάλη αυστηρότητα στη ζωή του, αφού άλλαξε ενδύματα και έγινε ο σαν κοσμικός, εωάθησε επί 15 ημέρας και ανέβηκε στη Βαΐδα. Μόλις έφτασε στο μοναστήριο των ταβενισιώτων, εζήτησε να ειδοποιήσουν για τον ερχομό του τον αρχιμαντρίτη Παχώμιου, που ήταν άνθρωπος με προφητικό χάρισμα. Καταρχήν όμως η οικονομία, το πνεύμα δεν του εφανέρωσε την περίπτωση του Μακάριου. Αφού λοιπόν τον εκάλεσε μέσα στο μοναστήριο και συνήθισε τον Παχώμιου, του είπε, σε παρακαλώ, κύριε μου, να με δεχτείς στο μοναστήρι για να γίνω μοναχός. Σιγήρα σας πλέον, το απαντά ο Μέγας Παχώνιος. Και πώς θα μπορέσει να ασκητεύσει? Εδώ βρίσκονται αδελφοί που έχουν επιδοθεί στην άσκηση από την νεότητά των. Έχουν τραφεί μαζί με τους κόπους και οι οποίοι αντέχουν εις τη σκληρότητα της ασκήσεως. Συ όμως σε αυτήν την ηλικία δεν θα μπορέσει να αντέξει τους κόπους και θα σε απασχολήσει τις ασκήσεις, αλλά θα απελπιστείς και θα επιστρέψεις πάλι εις τον κόσμο, όπου και θα μας κακολογήσεις και τον εαυτό σου θα βλέπεις πάρα πολύ. Δεν τον δέχθη λοιπόν ο Παχώμιος, αλλά τον έστειλε πίσω. Ο Μακάριος όμως δεν έφυγε, αλλά παρέμεινε νηστικός επί 7 ημέρες έξω από την πύλη του μοναστηριού. Μόλις το έμαθε αυτό, ο Παχώμιος τον καλεί πάλι μέσα και το επανέλαβε τα προηγούμενα. Τότε ο Μακάριος του είπε, σας σε παρακαλώ να με δεχτείς, Αβά. Και αν δεν νηστεύω όπως οι αδελφοί, και αν δεν εργάζομαι όπως εκείνοι, τότε διέταξε να με πετάξουν έξω από το μοναστήρι. Κατόπιν αυτού τον εδέχθηκε και τον κατέταξε εις τους μοναχούς του μοναστηρίου. Εκείνο δε το μοναστήρι έχει μέχρι σήμερα 1400 μοναχούς. Μετά μικρό διάστημα έφτασε η μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είδε λοιπόν ο γέροντας τους αδελφούς να επιδίδονται στις διαφόρους ασκήσεις, κι άλλος με να τρώγει το βράδυ όπως ήταν συνηθισμένο, άλλος δε κάθε 2 ημέρες, άλλος κάθε 5, άλλος να αγρυπνεί όρθιος ολόκληρη τη νύχτα και την ημέρα να απασχολείται στην εργασία, και άλλος τέλος να επιδίδεται σε ένα άλλο είδος ασκήσεως ανάλογα με την προθυμία και τη δύναμή του. Τότε και αυτός, αφού έβρεξαν αρκετά βλαστάρια θηνίκων, εκάθισε εις μία αγωνία του μοναστηριού, και μέχρι όπου επέρασε η Σαρακοστή και έφτασε το Πάσχα, δεν έφαγε καθόλου ψωμί, δεν ήπια νερό, δεν ελίγησε το γόνατό του. Δεν κάθισε ούτε πλάγες, δεν έφαγε τίποτα άλλο παρά μόνο κάθε Κυριακή έτρωγε ολίγα ομά λαχανόφουλα. Και αυτό κατά τη γνώμη μου το έκανε για να φανεί ότι τρώγει, να μην πέσει και να μην πέσει σε υπερηφάνεια. Δεν ομίλησε σε κανέναν μικρόν ή μεγάλον, αλλά εστέκεται ο σιωπηλός, επρόσχε τον εαυτό του και συνομιλούσε συνεχώς για τις προσευχές μέσα στην καρδία του με τον Θεό, ενώ με τα χέρια του έπλογε τα βλαστάρια των φοινίκων. Ενώ λοιπόν είδαν οι αδελφοί αυτή την υπερβολική καρτερικότητα, προσήλθαν στον Παχώμιο και του το είπαν. Αβά, από πού μας έφερες αυτόν τον άσαρκον για να είναι διεμάς με την άσκησή του ζώσα κατάκρισης? Ή λοιπόν δίωξε αυτόν ή μάθε ότι όλοι εμείς χωριζόμεθα από σε σήμερα. Τότε ο Μέγας Παχώμιος, καθώς έμαθε για τον άντρα και την υπεράνθρωπον άσκησή του, προσευχήσει τον Θεό να του φανερώσει ποιος είναι αυτός που έδειξε τέτοια υπομονή. Ο Θεός λοιπόν του εφανέρωσε ότι αυτός είναι ο μοναχός Μακάριος. Αμέσως τον εκκλησίασε ο Παχώμιος, τον επήρε από το χέρι και τον οδήγησε μέσα στον ναό. Εκεί αφού τον εισπάστη του λέει, «Έλα καλό γύρε, εσύ είσαι ο Μακάριος,
Γιατί μου το απέκρυψες? Από πολλά χρόνια καθώς οίκουα διασία επιθυμούσα να σε γνωρίσω. Σου χρωστώ χάρη, διότι ταπείνωσες τα παιδιά μου για να μην υπερηφανεύονται για την άσκησή τους. Σε παρακαλώ λοιπόν τώρα πήγαινε στον τόπο σου, διότι αρκετά συνετέλεσες στην πνευματική μας οικοδομή και να προσεύχεσαι για εμάς. Τότε αφού τον ετοίμησαν καταξίαν οι αδελφοί, ανεχώρησε και ήρθε πάλι στο κελί του. 7. Ο ουράνιος αυτός άνθρωπος μου διηγήθη τα εξής. Κάποτε θέλησα να μην απομακρύνω το νου μου επί 5 ημέρες από το Θεό και να μην σκεφτώ τίποτε το υλικό, αλλά να κρατήσω εις εκείνον συγκεντρωμένη τη σκέψη μου και να έχουν γυρισμένα τα μάτια της ψυχής μου προς τα υπερκοσμίους θεωρίας. Αφού λοιπόν τελικώς το αποφάσισα, έκλεισα τελείως το κελί μου και την αυλή να παίξω, ώστε να μην μπορώ να αποκριθώ σε κανέναν εάν ήρχε το, και άρχισα την προσπάθεια από την Δευτέρα. Εις το νου μου παρήγγειλα και είπα: πρόσεχε να μην καταβείς καθόλου από τους ουρανούς. Έχεις εκεί αγγέλους, αρχαγγέλους, όλα στα σεπουρανίους δυνάμεις, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ και τέλος των θεών, των δημιουργών των όλων. Εκεί να περάσεις τον καιρό σου, να μην καταβείς κάτω από τον ουρανό, μην περιπέσεις εις υλικούς λογισμούς. Αφού λοιπόν παρέμεινα εις αυτά στα σκέψη, συνέχισα να λέγει επί δύο ημέρας τόσο πολύ παρόξενα το δαίμονα, ώστε να μετασχηματιστεί σε φλόγα πυρός και να καύσει τελείως όλα μέσα στο κελί μου, ακόμη και την ψάχανε πάνω στην οποία εστεκόμουν. Εγώ λοιπόν, επειδή ενόμιζα ότι και ο ίδιος θα οικειωμούν, εφοβήθηκα δι' αυτό και απεμακρύθην κατά την τρίτη ημέρα από εκείνη την υπερκόσμιον θεωρία και κατέβηκα στην θεωρία αυτού του κόσμου και άρχισα να σκέπτομαι υλικά πράγματα. Έτσι όμως δεν μου εδόθη αφορμή να υπερηφανευτώ για αυτό το πράγμα. Β. Του αυτού. Εις την Αίγυπτον υπάρχει ένα βουνό που οδηγεί εις την Σκήτην και το οποίο ονομάζεται Φέρν. Εις το βουνό αυτό ζουν 500 περίπου ασκητές, μεταξύ αυτών ήτο και κάποιος που ονομάζεται ο Παύλος. Αυτός καθ' όλον τον χρόνο της ασκήσεως είχε αυτήν την τακτική. Ποτέ δεν ήγγισε εργασία, δεν ασχολήθη με την αγοροπολισία εργοχείρων, δεν επήρε τίποτα από κανέναν εκτός από το φαγητό της ημέρας, ενώ ασχολείται συνεχώς με την αδιάλεπτη προσευχή. Είχε καθιερωμένο να κάνει 300 προσευχές καθημερινώς. Αφού λοιπόν εμάζευε εισάριθμα χαλικάκια, τα έβαζε στον κόλπον του και με αυτά εμετρούσε τα προσευχάς. Αφού ετελείωνε δηλαδή μία προσευχή, έριπτε και από ένα χαλικάκι στο έδαφος. Αυτός λοιπόν κάποτε επεσχέθη τον μεγάλο Μακάριο των επωνομαζόμενων πολιτικών και του λέει: «Αβά Μακάριε, στεναχωρούμε πάρα πολύ». Τότε ο δούλος του Θεού Μακάριος τον έπεισε, επίεσε και να του είπε την αιτία της λύπης του. Εκείνος του απαντά: «Είσαι ένα χωρίον κατοικεί μία παρθένος που ασκητεύει ήδη 30 χρόνια. Δι' αυτήν μου διηγήθηκαν ότι εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή δεν τρώγει τον άλλον καιρό. Τρώγει κάθε 5 ημέρας και κάνει καθημερινώς 700 ευχάς. Μόλις το έμαθα αυτό εγώ, απελπίστηκα, διότι αν και ο Σάνδρας είμαι ανώτερός της εις τη σωματική δύναμη, ετούτης δεν μπορώ να κάνω περισσότερας από 300 ευχάς». Αφού 20 αυτά, ο Άγιος Μακάριος του λέει: «Εγώ 60 χρόνια τώρα έχω τακτική και κάνω 100 ευχάς και εργάζομαι με τα χέρια μου για να εξοικονομήσω το φαγητό μου. Εκπληρώνω δε και την προς τους αδελφούς τακτική επικοινωνία και δεν με κατακρίνει η συνείδησή μου ότι αμέλησα κάποτε κάτι. Α, λοιπόν, εσύ ενώ κάνεις 300 ευχάς κατακρίνεσαι από τη συνείδησή σου, είναι φανερό ότι δεν προσεύχεσαι καθαρά. Και ενώ μπορείς περισσότερο να προσεύχεσαι, δεν προσεύχεσαι». Γάμα του αυτού. Κάποιος ασκητής Θηβαίος, ο Δωρόθεος, κατοικούσεν εις τα ερημικά 5 σημεία. Μακράν από την Αλεξάνδρεια, εις αυτόν μεν παρέδωσεν ο Άγιος Σίδωρος ο Πρεσβύτερος και ξενοδόχος της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας. Διότι προς αυτόν αρχικώς ήρθα όταν ήμουν νέος και τον παρακάλεσα να με κατατάξει εις των μοναχικών βίων. Ο Άγιος Ισίδωρος λοιπόν, αφού με έβγαλε από την πόλη, με οδήγησε προς τον ασκητή Δωρόθεν. Με παρέδωσε εις αυτόν και του εζήτησε να με διδάξει τα καθήκοντα των μοναχών. Ο γέροντας Δωρόθεος εζούσε με πολύ μεγάλη σκληραγωγία. Όλη την ημέρα και μέσα εις αυτή τη μεσημβρινή ζέστη, εμάζευε στην έρημο κοντά στην θάλασσα πέτρας και έκτιζε κελία τα οποία τα παραχωρούσε σε εκείνους που δεν μπορούσαν να κτίσουν ειδικά τον από ασθένεια. Όταν δε κάποτε του είπα: «Πάτερ, τι κάνεις, εις τόσον γύρα σκοτώνεις το σώμα σου εις αυτήν τη μεγάλη ζέστη?», εκείνος μου απήντησε: «Α, αυτό με σκοτώνει, θα το σκοτώσω κι εγώ».
Έτρωγε 10 καθημερινά 6 ουγγίες ουγγία σάρτου, κάποτε δίκαιο λίγα αγριόχορτα και έπινε μίαν κοτήλι. Η ελληνική κοτήλι ως μέτρον βάρους υγρών ή το ίση περίπου με μία ρωμαϊκή ουγγέν. Η μία κοτήλι νερό. Μάρτης μου ο Θεός ποτέ δεν τον αντελήφθη να απλώσει τα πόδια του ούτε να πέσει εις ψάθαν ή το κρεβάτι με σκοπό να κοιμηθεί. Όλη τη νύχτα εκάθετο κέπλα και ζεμπίλια και βλαστάρια. Έπλεχε βλαστάρια φινίκων για να εξοικονομεί την τροφή του, επειδή δεν ενόμιζα ότι το ίσως δεικνύει τι αυτήν άσκηση τώρα, επειδή ήμουν παρόν, έμαθα από διαφόρους άλλους ασκητάς που τον ανεγνώριζαν από την αρχή πάρα πολύ καλά, διότι υπήρξαν κάποτε μαθητέ του, παραμονάχα έγερνε ολίγον την κεφαλή του και έκλεινε ελαφρά τα μάτια του, καθώς εργάζεται ή έτρωγεν, ώστε πολλάς φοράς και το ψωμί να πήφτει από το στόμα του, καθώς εμασούσεν από την υπερβολική ανάγκη ύπνου. Κάποτε τον επίεζα και τον θερμοπαρακαλούσα να ξαπλώσει ολίγον επάνω στην ψάθα. Τότε εκείνος μου είπε λυπημένος, αν κάποτε πείσεις τους αγγέλους να κοιμηθούν, θα πείσεις απ' αυτού και εκείνων που φλέγεται από τον ζήλο να τους μιμηθεί. Κάποτε πάλι με έστειλε κατά την 9η ώρα, τρίτην απογευματινή, να φέρω νερό από το πηγάδι για να πιούν. Είδα τότε μέσα στο πηγάδι μία ασπίδα, φίδι. Από το φόβο μου επέστρεψα τρέχον και του είπα, αβά, θα αποθάνομαι πλέον, διότι είδα μέσα στο πηγάδι μία ασπίδα. Μόλις εκείνος το 20 χαμογέλωσε λίγο, με κοίταξε αρκετή ώρα και αφού εκκίνησε ήρεμα το κεφάλι του, μου είπε, εάν φανεί καλόν εις τον διάβολο να ρίψεις όλα τα πηγάδια ασπίδιας, φίδιας ή χελώνας ή άλλα διαιτηριώδη ερπετά, εσύ θα σταματήσει να πίνεις νερό. Και αφού βγήκαν από το κελί, ήρθε στο πηγάδι, γέμισε μόνος του από το πηγάδι τον κάδο με νερό, έκανε πάνω εις το νερό το σημείο του σταυρού και ήπιε πρώτος αυτός. Εκεί όπου σημειώνεται ο σταυρός μου, είπε, τίποτα δεν μπορεί να κάνει η κακία του σατανά. Τέταρτον, εν το γεροντικό, διηγείται ο Αβάς Δανιήλ το ακόλουθον περιστατικών για τον Αβάν Αρσένη. Κάποτε, είπε, εκάλεσε τους πατέρας μου τον Αβάν Αλέξανδρον, τον Αβάν Ζωήλων και τον και ταπεινών των εαυτών του, τους είπεν, επειδή με πολεμούν οι δαίμονες και δεν γνωρίζω αν με κλέπτουν εις τον ύπνο, σας παρακαλώ κοπιάσατε μαζί μου αυτήν τη νύχτα και παρακολουθήσατε αν μισθάζω εις την αγρυπνία. Πραγματικά εκάθισαν από το βράδυ ένας από τα δεξιά του και ένας από τα αριστερά χωρίς να ομιλούν. Κατόπιν, αφού οι δύο αβάδες διηγήθησαν ότι εμείς εκοιμήθημεν και εξυπνήσαμεν, αυτόν όμως δεν τον αντιλήφθημεν καθόλου να νιστάξει. Το πρωί μονάχα τον είδομεν να εκπέμπει τρεις βαθιές αναπνοές και αμέσως εσηκώθηκε και είπεν, ασφαλώς ενίσταξα. Δεν γνωρίζουμε, το απαντήσαμε. 2. Ο ίδιος διηγήθη για τον Αβάν Αρσένιο ότι όλη τη νύχτα παρέμεινε πάντοτε άγρυπνος και όταν κατά το πρωί να αγκάζεται εις την ανάγκη της φύσεως να κοιμηθεί ο λίγον, καθώς εκάθετο έλεγε εις τον ύπνο, έλα κακέ δούλε, εκοιμάται ο λίγον και αμέσως εξυπνούσε. 3. Ο Αβάς Αρσένιος έλεγε ότι είναι αρκετό για τον μοναχό, αν είναι αγωνιστής, να κοιμάται μίαν ώρα. 4. Ο Αβάς Βυσαρίων είπε ότι έμεινα όρθιος επί 40 ημερόνυχτα ανάμεσα στους αγκαθωτούς θάμνους, χωρίς να κοιμούμε για να νικήσω τον ύπνο. 5. Ο ίδιος ο Αβάς Βυσαρίων είπε ότι επί 40 χρόνια δεν έγειρα εις το πλευρόν, αλλά κοιμούμεν καθήμενος ή όρθιος. Αυτός ο γέροντας επέρα στη ζωή του σαν πτηνών που πετάει στον αέρα χωρίς ταραχήν και μέρημνο. Δεν απέκτησα τίποτα επάνω εις τη γη, έστω και κάτι ελάχιστον ή βιβλίων ή ημάτιων, εκτός από ένα και αυτό καταξεσχισμένο. Ούτε ποτέ εισήλθε κάτω από τη στέγη, αλλά διέμενε πάντοτε εις το ύπαιθρον εις ερήμους και ακατοικήτους τόπους, όπου ηγονίζονται εναντίον του ψύχους και της ζέστης. Έτσι κατόρθωσε να παραμείνει ανώτερος των αναγκών του σώματος. Αν κάποτε είχε το κατατύχην εις κατοικημένων χώρων και επήγαινε εις κανένα ασκητήριο, κάθετο έξω από την θύρα και έκλαιγε, ώστε να εσώθει από ναυάγιον. Όταν η ρωτά το γιατί έκλαιγε, έλεγε, κλαίω δια των πλούτων που έχασα και την προηγούμενη δόξα και ευγένεια από τα οποία εξέπεσα. Επειδή δεν τον επικαλούσαν να εισέλθει μέσα στο μοναστήριο και να φάγει μαζί τους, δεν τον έπειθαν τότε και του προσέφεραν άρτον και του έλεγαν, πάρε τώρα αυτό το ψωμί και όσα έχασες μπορεί πάλι ο Θεός να σου τα ξαναδώσει. Εκείνος τότε αφού έπαιρνε το ψωμί αναστέναζε βαθιά και έλεγε, δεν γνωρίζω αν θα μπορέσω να έβρω αυτά που έχασα. Δεν θα πάψω όμως να τα ζητώ με όλη μου τη δύναμη. Και έτσι τελείωσε τον δρόμο του.